αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε δύο έκτακτα τα οποία αφορούν έγκριση τρίμηνης παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων τροφίμων και καυσίμων για την εθνική στέγη αλλά και για τους παιδικούς σταθμούς. Καυσίμων. Έτσι γράφει. Και καυσίμων. Τροφίμων. Τα οποία προτείνουν να τα εντάξουμε στα θέματα 14, 15, 16 που είναι παρεμφερή. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε το 14, 15, 16 έχουμε παράταση των τροφίμων για την κοινωνική υπηρεσία. Εκ παραδρομής δεν μπήκανε για το νομικό πρόσωπο της εθνικής στέγης και για το νομικό πρόσωπο αλληλεγγύης. Συμφωνείτε και λοιπόν, τα έκτατα. Εάν συμφωνείτε, είναι παράταση των τροφίμων, να τα συζητήσουμε όταν θα συζητήσουμε και τα άλλα. Τα εντάσσουμε στα 3, 14, 15, 16. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την εκλογή μελών του νομικού προσώπου Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Μήνης. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Πρώτα είναι τρία μέλη από τη μεριά της συμπολίτευσης και δύο μέλη από την αντιπολίτευση. Πρέπει να προτείνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση να προτείνει τα δύο μέλη τα οποία δικαιούται να έχει στο νομικό πρόσωπο της Εθνικής Στέγης. Κύριε Κουτελάκη. Προτείνουμε ως τακτικό μέλος τον κύριο Καστόη και ως αναπληρωματικό μέλος την κυρία Κουτελάκη. Συγγνώμη, εθνική στέγη, ας ζητώ συγγνώμη. Για τα τακτικά πρώτα μιλάμε. Α, τακτικά, εθνική στέγη, συγγνώμη, τον κύριο Πάγκαλε. Τον κύριο Πάγκαλε. Θα έχετε και υποψήφιο δήμαρχο τώρα. Δεύτερος. Άλλος υπάρχει από την αντιπολίτευση, παιδιά. Το δεύτερο μέλος της αντιπολίτευσης, παρακαλώ. Από εμάς υπάρχει, δεν τα παιδιά. Παναγιώτη, έχετε κάποιο να προτείνετε. Κύριε Πάντο. Εσείς καλέ, δεν θέλετε. Κύριε Πάντο. Πάντος. Κύριε Πάντο, έχετε κάποιο να προτείνετε. Δεν έχετε κάποιο μέλος να προτείνετε την παράταξή σας για την εθνική στέγη. Ο κύριος Πάντος. Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να μας πείτε για τη συμπολίτευση. Λοιπόν, από την μεριά της πρόεδρος η κυρία Πέργη. Πρόεδρος η κυρία Πέργη, μέλος ο κύριος Λαδόπουλος Παναγιώτης, ο κύριος Τσουράκης Κωνσταντίνος. Και έχω προσθεθεί και το όνομα του κύριου Πάγκαλη και το όνομα του κύριου Πάτρη. Λοιπόν, η συμπολίτευση, ο κύριος Δήμαρχος προτείνει την κυρία Πέργη για πρόεδρο και τους κύριους Λαδόπουλο και Τσουράκη για μέλη. Από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση είναι ο κύριος Πάγκαλης και ο κύριος Πάντος. Εντάξει. Ναι, κύριε Φώτη, τον κατάλογο. Ο κύριος Χατζατουριάν. Κύριος Χατζατουριάν. Διαβάζει ο κύριος Αναγνωστόπουλος τον κατάλογο και εσείς θα λέτε τώρα. Κύριε Χατζατουριάν. Έφυγε. Ο κύριος Χατζατουριάν έχει αποχωρήσει, έτσι. Ναι, έχει αποχωρήσει. Συνεχίστε. Αποχώρησε. Ο κύριος Κούπας. Κύριος Κούπας. Κούπας. Ψηφίζουμε. Τύριε λίγο ησυχία, γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο. Θα πάμε στα μεσάνυχτα. Την πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Δηλαδή και τους πέντε. Την πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Ένα λεπτό, όχι, ένα λεπτάκι. Σας παρακαλώ να είστε σαφείς. Αυτό, εγώ ένα λεπτό κύριε Κούπα. Εγώ καταλαβαίνω μόνο τα τρία ονόματα του κυρίου Δημάρχου, έτσι. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Ωραία. Όχι, γιατί αύριο εγώ θα γράψω την απόφαση, όχι εσείς. Λοιπόν, ξαναλέμε. Η πρόταση του Δημάρχου. Προχωρήστε. Ο κυρία Δελιγιάννη. Ένα λεπτάκι για να αποσαφηνίσουμε. Κύριε, ένα λεπτάκι να αποσαφηνίσουμε κάτι για να μην υπάρχει μπλέξιμο. Κύριε Δήμαρχε, εσάς η πρότασή σας είναι μόνο τα δικά μας μέλη ή και τις αντιπολίτευσεις. Όχι, εγώ προτείνω από τη δικιά μας πρότασή. Τώρα, εάν η αντιπολίτευση προτίθεται να προτείνει και να ψηφίσει και τα δικά μας, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να ψηφίσουμε και τα δικά σας. Ωραία. Άρα λοιπόν η πρόταση αφορά και τα πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, δεν. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ξεκινάμε την αναλύση. Ξανά λοιπόν. Ξανά. Και τα πέντε μέλη. Εγώ ξαναλέω, τον κύριο Σκούπα.
Μισό λεπτό. Το ομόφωνα ανήκει σε άλλες εποχές. Πάμε παρακάτω. Κύριε, πάμε ονομαστική ψηφοφορία, μην επεμβαίνετε στη διαδικασία. Και κακώς δεν την κάνουμε και κρυφή την ψηφοφορία μυστική. Λοιπόν, λέγοντας την πρόταση του Δημάρχου, να διευκρινίσω πλέον, εννοώ αυτούς που πρότεινε ο κύριος Δήμαρχος από την παράταξή μας. Έγινε. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω. Δηλαδή, για να το καταλάβω, κύριε Κούπα, γιατί και εγώ δεν το κατάλαβα. Ψηφίζετε μόνο τους τρεις που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Αυτό, εντάξει. Να το καταλάβω. Ο κύριος Χατσατουλιάν. Ένα λεπτό. Και τους πέντε. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Ας μας λένε και τους πέντε. Η πρόταση του Δημάρχου είναι οι τρεις. Όποιοι θέλουν, όλους. Λοιπόν, ο κύριος Χατζατουλιάν που είπαμε πρωτήτερα, μια και είμαι εδώ. Συγγνώμη κύριε Αναγνωστόπουλε. Ο κύριος Δήμαρχος είπε, κατόπιν συνεννόηση με τον κύριο Κουτελάκη, ότι προτιθέμεθα να ψηφίσουμε και τους πέντε. Άρα εντάσσεται στην πρότασή του και οι πέντε δημοτικοί σύμβουλοι. Εγώ έτσι κατάλαβα. Πάμε από την αρχή την ψηφοφορία. Ο κύριος Χατζατουλιάν, λοιπόν. Και τους πέντε είπε. Και τους πέντε. Ωραία. Λοιπόν, ομόφωνα ο κύριος Χατζατουλιάν και τους πέντε. Ο κύριος Κούπας είναι η τρίτη φορά. Τους τρεις. Τους τρεις. Πρόταση Δημάρχου τους τρεις, λοιπόν. Η κυρία Δελιγιάννη. Και τους πέντε. Η κυρία Νάνου. Ο κύριος Κονιδάρης. Όλους. Ο κύριος Συρίγος. Και τους πέντε. Ο κύριος Πούλιος. Και τους πέντε. Ο κύριος Γιατζίδης. Ο Μίος και τους πέντε. Ο κύριος Κρικρής. Και τους πέντε. Κυρία Γαλανοπούλου. Όλους. Ο κύριος Δημάκης. Και τους πέντε. Ο κύριος Ζαβός. Το αυτό. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Για τους πέντε. Ο κύριος Σιούτας. Για τους πέντε. Ο κύριος Τσουράκης. Ο Μίος και τους πέντε. Κυρία Πέργη. Και τους πέντε, ο κύριος Αθανασίου. Και τους πέντε, ο κύριος Αλικάτορας. Και τους πέντε, ο κύριος Παραθωράκης. Το ίδιο, η κυρία Μπακαλοπούλου. Και τους πέντε, ο κύριος Τερζόπουλος είναι απόν. Η κυρία Αναγνωστοπούλου είναι απούσα. Ο κύριος Λαδόπουλος. Και τους πέντε, η κυρία Καριοφίλη δεν είναι εδώ. Απούσα, ο κύριος Κουτελάκης. Για τους πέντε, ο κύριος Πάγκαλης, ο Μίος, ο κύριος Καστόρης, ο Μίος, η κυρία Μάτζιου, ο Μίος, η κυρία Ιακωβάκη, ο Μίος, η κυρία Κουτετέ, το ίδιο, ο κύριος Σουρβίνος, και τους πέντε, η κυρία Κασίμη, ο Μίος, ο κύριος Πάντος, και τους πέντε, η κυρία Βαμβουρέλη, και τους πέντε, η κυρία Τσαμασίρου, το ίδιο, ο κύριος Καταληφός, το ίδιο, ο κύριος Πανταζής, όλους, ο κύριος Γρηγοράκης, όλους, ο κύριος Βρετός, όλους, ο κύριος Φραγκούλης, όλους, ο κύριος Πρόεδρος Συμβουλίου, και τους πέντε. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία, λοιπόν, πέστε το αποτέλεσμα. Κατά πλειοψηφία και οι πέντε, αυτοί και οι πέντε και δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται. Πάμε τώρα στα αναπληρωματικά μέλη. Ο κύριος Κουτελάκης. Λοιπόν, αναπληρωματικά, εθνική στέγη αναπληρωματικά. Άλλος ένας είναι. Λοιπόν, ο κύριος Πάντος θέλει από την αντιπολίτευση, έχετε. Αναπληρωματικό, στην εθνική στέγη. Κύριος Πανταζής. Δημήτρη, θα προταθώ. Γρηγοράκη. Ωραία. Ο κύριος Γρηγοράκης. Γρηγοράκης, προτείνει Γρηγοράκη. Δεν θέλει κανένα. Ναι. Και από τη συμπολίτευση, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Περαθωράκης, ο κύριος Δημάκης. Ο κύριος Σουρβίνος. Σουρβίνος Γρηγοράκης. Αναπληρωματικά μέλη, Σουρβίνος Γρηγοράκης. Ναι, Σουρβίνος Γρηγοράκης. Και δύο από τις συμπολίτες. Και ο κύριος Περαθωράκης, ναι. Και ο κύριος Δημάκης από την συμπολίτευση.
αναπληρωματικά μέλη στην Εθνική Στέγη. Παρακαλώ πολύ, λέμε από την αντιπολίτευση είναι ο κύριος Σουρβίνος και ο κύριος Γρηγοράκης. Και από τη συμπολίτευση ο κύριος Περαθωράκης και ο κύριος Δημάκης. Και πάμε τώρα για την ονομαστική ψηφοφορία. Κύριε... Υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχει έστω και ένας που έχει αντίρρηση. Όχι. Ομόφωνα λοιπόν και οι τέσσερις. Κύριε Πάγκαλη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε Πάγκαλη. Όχι. Ναι. Λοιπόν, το νομικό πρόσωπο Εθνική Στέγη, έτσι, έχει την κυρία Πέργη, ψηφίσαμε όλοι μας βέβαια, την κυρία Πέργη για πρόεδρο, τον κύριο Πάγκαλη, τον κύριο Πάντο, τον κύριο Λαδόπουλο και τον κύριο Τσουράκη, τακτικά μέλη, αναπληρωματικά μέλη τον κύριο Σουρβίνο, τον κύριο Γρηγοράκη, τον κύριο Περαθωράκη και τον κύριο Δημάκη. Και τώρα πάμε στα λαϊκά μέλη. Κύριε Δήμαρχε. Οι συνάδελφοι είναι 6 λαϊκά μέλη. Εμείς προτείνουμε την κυρία Παντελέων, την κυρία Τζεφρίου, την κυρία Καρφοπούλου, την κυρία Χαραλαμπίδου, την κυρία Ζησίμου και την κύριο Χατζηνικολάου Αντώνη. Από την Εθνική Στέγη μας έχουν στείλει ένα χαρτί, είναι ο κύριος Αθανασίου Αθανάσιος, η κυρία Ζάνου Ελισάβετ, η κυρία Μεϊντανά Κατίνα και ο κύριος Καλόθεος Ιωάννης. Και αναπληρωματικά είναι ο κύριος Βενετσάνος, η κυρία Ζαφυροπούλου και η κυρία Χαραλαμπίδου Κατερίνη. Οι ίδιοι δηλαδή. Οι ίδιοι οι τέσσερις σύμβουλοι της Εθνικής Στέγης που ήταν και στην προηγούμενη θητεία. Στο σωματείο είναι αυτοί. Δεν παίρνουν σε ψηφοφορία. Ναι. Στο σωματείο. Αυτοί δεν παίρνουν σε ψηφοφορία. Αυτοί είναι, ανήκουν από το σωματείο, προέρχονται και δεν τοποθετούνται στην ψηφοφορία. Απλώς είναι στα 15 ώρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα ονόματα είναι η κυρία Παντελέων, η κυρία Τζεφρίου, η κυρία Καλφοπούλου, η κυρία Ζησίμου, η κυρία Χαραλαμπίδου και ο κύριος Χατζηνικολάου. Τα λέω καλά κύριε Δήμαρχε? Η κυρία Μεϊντανά είναι από το σωματείο. Η κυρία Μεϊντανά, η κυρία Ζάνου, ο κύριος Καλόθεος και ο κύριος Αθανασίου, αν και δημοτικός σύμβουλος, είναι τοποθετημένος από το σωματείο της Εθνικής Στέγης. Έτσι για να το κατανοήσουμε. Δεν μπαίνει σαν δημοτικός σύμβουλος. Άλλες προτάσεις υπάρχουνε? Ναι. Θα ήθελα να κάνω εγώ σαν λαϊκής Σπύρος μία. Ναι. Και πάλι εδώ είναι το παλιό μου... Για τακτικό λαϊκό. Για τακτικό λαϊκό, ναι. Σας ακούμε κύριε Πρωτό. Και πάλι εδώ είναι το αίτημά μου, δηλαδή έτσι να χωρέσει και κάποιο λαϊκό μέλος από τη λαϊκή συσπήρωση για τους λόγους που έχω αναφέρει, για να μην σε επαναλαμβάνω. Μάλιστα, πέστε μας. Λοιπόν, προτείνουμε τον Ιωάννη Κιουλάνη. Γιουλάνη. 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 Τζουλάνη. Κιου, κιου. Κάπα γιώτα ου. Α, το γιατρό. Γιατρός. Ιωάννης. Ναι. Γιατρός. Η σκέψη πολιτική δική μας είναι, γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, να υπάρχει συλλογικότητα και δυνατότητα έκφρασης όλων των, μάλιστα, παρατάξεων, έστω μέσω των λαϊκών, ωραία, μελών. Και νομίζω πως μπορεί να γίνει μια έκπτωση από τις προτάσεις του κυρίου Δημάρχου, να υπάρξει και ένας σύμβουλος, ένα λαϊκός. Άλλη καμία πρόταση υπάρχει κύριε? Όχι. Η πρόταση του Δημάρχου λοιπόν είναι για τα 6 πρόσωπα που ανέφερα και υπάρχει και ο κύριος Κιουλάνης, είναι η πρόταση του κυρίου Βρετού. 6 ανέφερα. Κυρία Τζεφρίου, Παντελέων, Καλφοπούλου, Ζησίμου, Χατζηνικολάου και Χαραλαμπίδου. Χαραλαμπίδου. Εύρη Χαραλαμπίδου. Και είναι και ο κύριος Κιουλάνης. Πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχει κανένας... Για να... Κύριε Φώτη, μισό λεπτάκι. Κύριε Συρίγο, υπάρχει κανένας από τη συμπολίτευση που διαφωνεί με την πρόταση του Δημάρχου, από τη συμπολίτευση? Όχι. Άρα λοιπόν ή τη συμπολιτεύσεως και εγώ μαζί τους συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου. Ρωτάω τώρα την αντιπολίτευση. Υπάρχει έστω και ένας ο οποίος διαφωνεί με την πρόταση του Δημάρχου? Κύριος Κουτελάκης. Μισό λεπτό, μιλάω. Ναι, παρακαλώ. Εμείς ψηφίζουμε την πρόταση του κύριου Δημάρχου στα 3 ονόματα από τα 4
Δεν ψηφίσουμε ενδεικτικά, το λέω, μη θεωρηθεί ότι έχουμε κάτι με τον άνθρωπο, τον κύριο Χατζηνικολάου, ενδεικτικά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, για να βάλουμε στη θέση του την πρόταση. Λοιπόν, τον κύριο Χατζηνικολάου. Δεν το ξέρω. Να βγάλω κάποιον άλλο. Επειδή του άλλου έξω δεν θέλω να δείξω κανένα. Και στη θέση του τον κύριο Κιουλάνη. Τον κύριο Κιουλάνη, αλλά δεν είναι αιχμή για τον κύριο Χατζηνικολάου. Δεν το ξέρω. Επειδή πρέπει να βγάλω κάποιον. Αυτό ισχύει και για του άλλου δημοτικού συμβούλου τη αντιπολιτεύσεω. Ισχύει για όλου. Ωραία. Άρα λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε. Εντάξει, κύριε Κουνταλάκη. Κύριε Κουνταλάκη. Τελείωσε, κύριε Κουνταλάκη. Ένα λεπτάκι. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν όλους τη συμπολίτευση στη θέση του Χατζηνικολάου τον κύριο Κιουλάνη. Εμείς πρέπει να βάλουμε ενδεικτικά. Άλλο εσείς. Άρα πόσες προτάσεις υπάρχουν. Άρα υπάρχει άλλη πρόταση. Άλλη ψήφο. Ναι, στη θέση πιανού τον κύριο Κιουλάνη. Εμείς ψηφίζουμε για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Προφανώς δεν έχουμε κανένα ζήτημα με κανέναν άνθρωπο. Ψηφίζουμε μόνο τον κύριο Κιουλάνη. Κάτσε κάτω λίγο. Ρε Βαγγέλη. Λοιπόν. Δεν τελειώσουμε τα αύριο, έτσι. Εμείς για να διευκολύνουμε τη διαδικασία, προφανώς δεν έχουμε κάποιο ειδικό θέμα με κανέναν από όσους αναφέρθηκαν, ψηφίζουμε μόνο τον κύριο Κιουλάνη. Με δεδομένο μόνο ότι γνωρίζουμε ότι οι υπόλοιποι έτσι και όσοι έχουν την πλειοψηφία. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν. Και η διαδικασία θα προχωρήσει. Η παράταξη του κυρίου Κουτελάκη ψηφίζει εκτός του Χατζηνικολάου από τη συμπολίτευση τον κύριο Κιουλάνη στη θέση του, έτσι. Τους πέντε της συμπολίτευσης και τον κύριο Κιουλάνη. Ο κύριος πάντως, η κυρία Τσαμασίρου, η κυρία Βαμβουρέλη και ο κύριος Καταληφός ψηφίζει μόνο τον κύριο Κιουλάνη. Ο κύριος Βρετός, φαντάζομαι, τον κύριο Κιουλάνη μόνο. Ο κύριος Φραγκούλης μόνο τον κύριο Κιουλάνη. Ο κύριος Πανταζής. Εγώ λέω να πρωτοτυπήσω. Ναι. Ο κύριο λοιπόν Πανταζής ψηφίζει τον κύριο Κιουλάνη και όλους του Δημάρχου εκτός της Ισίμου. Εσείς, κύριε Γρηγοράκη, την πρόταση του Δημάρχου. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Κύριοι, δεν μας τιμά αυτή η εικόνα. Θα αργήσουμε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Εψηφίστησαν η κυρία Τζεφρίου, η κυρία Παντελέων, η κυρία Καλφοπούλου, η κυρία Ζησίμου, ο κύριος Χατζηνικολάου και ο κύριος Χαραλαμπίδη, η κυρία Χαραλαμπίδου. Αυτοί έχουν εκλεγεί. Πάμε κατά τα πληρωματικά, κύριε Δημαρχέ. Αναπληρωματικά μέλη είναι. Αναπληρωματικά, ησυχία, κύριε. Η κυρία Κολιοπούλου, ο κύριος Πλατσής. Μα δεν ακούει κανένας. Τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα. Η κυρία Κολιοπούλου, ο κύριος Πλατσής, η κυρία Ρόκου και ο κύριος Σουλιώτης. Κολιοπούλου, Πλατσής, Ρόκου, Σουλιώτης. Αναπληρωματικά. Λαϊκά. Κολιοπούλου, Πλατσής, Ρόκου. Και Σουλιώτης. Και Σουλιώτης. Πλατσής. Ιάσον Πλατσής. Λοιπόν, έχετε καμία πρόταση, κύριε Κουτελάκη? Όχι. Εσείς, κύριε Πάντο, καμία πρόταση έχετε? Κύριε Βρετέ, έχετε καμία πρόταση? Όχι. Ψηφίζονται οι κύριοι αυτοί? Ψηφίζονται ομόφωνα? Έχει κανένα αντίρρηση για τα τέσσερα αυτά ονόματα να τα ξαναπώ? Όχι, ψηφίζονται ομόφωνα. Παρακαλώ. Απέχω από την ψηφοφορία. Ο κύριος να μην ψηφιστεί λαϊκός. Βρετός απέχει από την ψηφοφορία. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όχι, okay, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι ψηφίζουν ομόφωνα τα τέσσερα ονόματα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκλογή της Εθνικής Στέγης. Θέλετε να σας ξαναπώ ποιοι έχουν εκλεγεί? Όχι. Πάμε στο θέμα δεύτερο. Το ξαναλέω γιατί ορισμένοι δεν προσέχουν. Okay. Εκλογή μελών ΔΣ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης. Δύο μέλη από την αντιπολίτευση, κύριε συνάδελφοι. Δύο μέλη από την αντιπολίτευση, κύριε Κουτελάκη. Τον κύριο Καταληφό. Τον κύριο Καταληφό. Κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Κατσατουριάν.
Αντιπρόεδρος ο κύριος Αλικάτορας και μέλος η κυρία Καριοφίλη Ιωάννα. Κύριος Χατζατουργιάνο, κύριος Αλικάτορα, αντιπρόεδρος και... Κυρία Καριοφίλη. Κυρία Καριοφίλη. Κυρία Μάτζο και κύριος Καταληφός. Η πρόταση είναι ενιαία, 5 άτομα. Η πρόταση είναι ενιαία και για τους 5. Υπάρχει αντίρρηση. Υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση. Λοιπόν, είναι ο κύριος Χατζατουργιάν πρόεδρος, ο κύριος Αλικάτορα αντιπρόεδρος, η κυρία Καριοφίλη Ιωάννα, η κυρία Μάτζιο και ο κύριος Καταληφός. Είναι η πρόταση ενιαία για όλους. Είναι κάποιος συνάδελφος που έχει αντίρρηση? Όχι. Ομόφωνα και οι 5. Αναπληρωματικά. Από την πλευρά μας η κυρία Μπακαλοπούλου και η κυρία Αναγνωστοπούλου. Από την αντιπολίτευση. Και εγώ. Και ο κύριος Βλετός. Και εγώ να προτείνω τον τέταρτο, αν δεν υπάρξει πέμπτος. Δεν υπάρχει, τρεις είναι. Τρεις είναι. Ε? Τρεις είναι. Τέσσερα λαϊκά λέτε. Δύο. Αναπληρωματικά είμαστε στα αναπληρωματικά. Αναπληρωματικά είμαστε, κύριε Βλετέ. Τακτικά θα... έχουμε ψηφίσει πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Ναι. Τακτικά, τα λαϊκά μέλη. Για λαϊκό μέλος προτείνω το. Κύριε Βλετέ, δεν φτάσαμε στα λαϊκά μέλη. Δεν φτάσαμε στα λαϊκά. Βιάζεστε πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Μπακαλοπούλου. Η κυρία Αναγνωστοπούλου είναι από τη συμπολίτευση. Ο κύριος Βλετός. Ναι, επειδή υπάρχει ένα νεφέλωμα, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Αναγνωστοπούλου. Εντάξει, πώς να το πω. Πέστε το. Λοιπόν, ο κύριος Κουτελάκης, μιλάμε για τα αναπληρωματικά μέλη. Είπε την κυρία Κασίμη. Ωραία. Μετά ο κύριος Βρετός δεν έχει πρόταση. Δεν έχει. Άρα λοιπόν έχουμε τρία αναπληρωματικά. Προτινόμενα μέλη είναι η κυρία Μπακαλοπούλου και η κυρία Λαγνωστοπούλου από τη συμπολίτευση και η κυρία Κασίμη από την αντιπολίτευση. Είναι κάποιος συνάδελφος ο οποίος έχει αντίρρηση επί των τριών αυτών ονομάτων? Ψηφίζονται ομόφωνα. Λαϊκά μέλη. Πάμε στα λαϊκά μέλη. Στα λαϊκά μέλη πάμε, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Αργυρόπουλος, ο κύριος Ιούμπουρας, η κυρία Στασουνοπούλου και η κυρία Ταράνη. Αργυρόπουλος Μένιος, Σιούμπουρας Κωνσταντίνος, Στασινοπούλου Μαρία και Ταράνη Ευγενία. Ταράνη Ευγενία. Έλα. Είναι μέναν, η Ταράνη μέναν, είναι με δύο. Έλα ρε, αυτό είναι το πρόβλημα σου τώρα. Πάλε ένα ρε φίλε τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Πού να ξέρω αν είναι δύο ημέρα. Ταράνη Ευγενία. Άρα λοιπόν Αργυρόπουλος, Σιούμπουρας, Ταράνη και Στασινοπούλου. Τα λέω καλά, κύριε Δήμαρχε? Κωνσταντίνος. Τα λαϊκά μέλη για τον πολιτιστικό οργανισμό. Τα αναπληρωματικά λαϊκά είναι, υπάρχει αντίρρηση? Υπάρχει κάποια αντίρρηση, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Ευρετέ? Ναι, να κάνω κι εγώ μια πρόταση για λαϊκό μέλος. Μάλιστα. Το πάλι ισχύει το σκεπτικό μου που έχω πει. Ναι. Το οποίο όμως το βλέπω γράφεται στα παλιά των υποδημάτων. Είπα γράφεται. Λοιπόν, λέγεται Γεώργιος Σκηνοχωρίτης, πολιτικός μηχανικός. Και έχει και σχέση με τα πολιτιστικά. Λοιπόν, εκ της συμπολιτεύσεως, είναι η πρόταση του Δημάρχου που είναι ο Αργυρόπουλος, ο Σιούμπουρας, η Ταράνη και η Στασινοπούλου. Ομόφωνα, ομόφωνα από τη συμπολίτευση. Από την αντιπολίτευση υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις από τη συμπολίτευση, συν τον κύριο Σκηνοχωρίτη, τον Γεώργιο, που πρότεινε ο κύριος Βρετός. Της κυρίας. Κυρία. Αυτό αφορά την παράταξή σας. Συμφωνείτε, κύριε Πάντο? Ναι. Μόνο σκηνοχωρείτε. Εσείς, κύριε Βρετέ, μόνο σκηνοχωρείτε. Και εσείς, κύριε, μόνο σκηνοχωρείτε. Άρα, λοιπόν, η συμπολίτευση ψήφισε την πρόταση του Δημάρχου, που είναι Αργυρόπουλος, Σιούμπουρας, Ταράνη και Στασινοπούλου. Ο Πάντος ψήφισε μόνο το σκηνοχωρείτε.
η παράταξη του πάντου και η κυρία έτσι, Βαμβουρέλη και η κυρία Τσαμασίρου. Ο κύριος Βρετός μόνο το σκηνοχωρείται, ο κύριος Φραγκούλης μόνο το σκηνοχωρείται. Και ο κύριος Πανταζής, παρακαλώ, μόνο την κυρία Στασινοπούλου. Ενώ εσείς κύριε Γρηγοράκη, του Δημάρχου. Ο κύριος Γρηγοράκη συντάσσεται με τον Δημάρχο. Ο κύριος Πανταζής μόνο την κυρία Στασινοπούλου. Ωραία. Και αναπληρωματικά λαϊκά τώρα. Πάμε στα αναπληρωματικά λαϊκά. Ο κύριος Πλιάτσικας, ο κύριος Πλατσής, ο κύριος Κουφουδάκης και ο κύριος Χατζηνικολάου. Πλιάτσικας, Πλατσής. Πλατσής, Κουφουδάκης, Χατζηνικολάου. Κουφουδάκης και Χατζηνικολάου. Πλιάτσικας, όχι του Πανιωνίου, Πλατσής, Κουφουδάκης και Χατζηνικολάου. Ο Νίκος ο Χατζηνικολάου θα είναι ο ίδιος. Λοιπόν, η συμπολίτευση έχει καμία αντίρρηση για αυτά τα τέσσερα ονόματα. Άρα λοιπόν η συμπολίτευση ψηφίζει ομόφωνα τον κύριο Πλιάτσικα, τον κύριο Πλατσή, τον κύριο Κουφουδάκη και τον κύριο Χατζηνικολάου. Κύριε Βρετέ, έχετε καμία αντίρρηση γι' αυτό? Σε ποιο? Για τα απέχω, προγραμματικά. Απέχω. Απέχει ο κύριος Βρετός, όπως και στα προηγούμενα. Είναι κάποιος άλλος που απέχει? Να κάνω μια συμπλήρωση, αν συμφωνείτε, όχι στα ονόματα, αλλά επειδή κάποια στιγμή πρέπει να περάσουμε και τις αμοιβές των Προέδρων και των Αντιπροέδρων, τα νομικά πρόσωπα που έχουν απολογισμό πάνω από 1 εκατομμύριο, ο Πρόεδρος αμείβεται με 600 ευρώ και ο Αντιπρόεδρος με 240 ευρώ και στα νομικά πρόσωπα που έχουν προϋπολογισμό πάνω από 300.000, ο Πρόεδρος αμείβεται με 500 ευρώ και ο Αντιπρόεδρος με 200 ευρώ. Συμφωνείτε να συμπληρωθεί στην κάθε απόφαση αυτό εδώ για να μην κάνουμε κάποια ιδιαίτερη απόφαση? Στην κάθε απόφαση να πούμε ότι η αμοιβή του Προέδρου είναι τόσα και η αμοιβή του Προέδρου. Συμφωνεί? Επί των αμοιβών εγώ έχω απόλυτη αντίρρηση. Είναι εξ αρχής δεδομένη θέση της λαϊκής εισπύρωσης ότι οι αμοιβές αυτές πρέπει να γίνουν έσοδα για κοινωνική πολιτική των Δήμων, για την παιδεία και για την υγεία. Και εδώ δεν εκλεγόμαστε πλην ορισμένων θέσεων οι υπόλοιποι για να παίρνουμε αμοιβές, αλλά για να προσφέρουμε, όπως είπε ο Καδαμάντιος Κουραής, προς την πατρίδα. Κύριος Κούμπας, το ψηφίζει αυτό? Ορίστε, κύριε Θοδωρή. Ψηφίζετε το αυτό για τις αμοιβές? Τι όνειρο πρέπει να ρωτήσει? Γιατί κάποτε λέγατε το ίδιο. Κάτι άλλο πρέπει να ρωτήσει. Όταν ήσουν πρόεδρος, τις έπαιρνες αμοιβές? Τις έπαιρνα. Εγώ τις ψήφιζα και τις έπαιρνα. Εντάξει. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Καστόρη, εντάξει. Λοιπόν, θέλετε να ανακεφαλαιώσω ποιοι ψηφίζουν? Έχει ολοκληρωθεί το νομικό αυτό πρόσωπο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στις εκλογή μελών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Από την αντιπολίτευση ο κύριος Κουτελάκης να προτείνει τα δύο μέλη. Όχι, πρώτα εσείς θα πείτε. Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, πέστε εσείς. Το ίδιο είναι. Στα προηγούμενα, στις δύο προστασίες. Ένα λεπτάκι, στα δύο. Αυτό είναι δικαίωμα, αλλά στα δύο προηγούμενα νομικά πρόσωπα προτείνετε εσείς. Εντάξει. Πώς όχι? Αφού... Λοιπόν, Πρόεδρος η κυρία Νάνου, Αντιπρόεδρος ο κύριος Αθανασίου, μέλος ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Γιατζίδης. Πρόεδρος η κυρία Νάνου, Αντιπρόεδρος ο κύριος Αθανασίου και μέλη ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Γιατζίδης. Και ο κύριος Γιατζίδης. Κύριε Κουτελάκη, σας ακούω. Κύριος Καστόρης. Ναι, είναι κάποιος άλλος. Την κυρία Βαμβουρέλη. Την κυρία Βαμβουρέλη. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχουμε 6 πρόσωπα. Ναι. Έτσι. Η πρόταση είναι ενιαία και για τα 6. Ενιαία και για τα 6 πρόσωπα. Είναι κάποιος συνάδελφος αυτή την αίθουσα ο οποίος διαφωνεί με αυτή την πρόταση? Είναι κάποιος? Όχι. Ομόφωνα και οι 6. Αναπληρωματικά. Εκλέγονται ομόφωνα και οι 6. Πάμε στα αναπληρωματικά.
ο κύριος Κρικρής, ο κύριος Περαθωράκης και ο κύριος Λαδόπουλος. Υπάρχει και ένα από την αντιπολίτευση. Αλλά πληρωματικά, το κυρία που δεν είναι στα λαϊκά μέλη ακόμα, κύριε. Κύριε Βρετέ, έχετε κάποια πρόταση εσείς? Όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αναπληρωματικά μέλη είναι ο κύριος Κρικρής, ο κύριος Περαθωράκης, ο κύριος Λαδόπουλος και η κυρία Κουτετέ. Είναι κάποιος συνάδελφος που έχει κάποια αντίρρηση επί των ονομάτων αυτών? Άρα λοιπόν, ομόφωνα εκλέγονται και οι τέσσερις αναπληρωματικοί. Και προχωράμε λαϊκά, λαϊκά μέλη. Στα λαϊκά μέλη. Θα ήθελα εδώ το λόγο πριν κάνει πρόταση ο κύριος Δήμαρχος. Για να προλάβω, ίσως μήπως κάνει την. Έχετε το λόγο, κύριε Βρετέ. Μήπως κάνει την Ελλάδα, σας πω. Παρακαλώ, κύριε Βρετέ. Λοιπόν, πάλι ως λαϊκό μέλος θα προτείνει λαϊκή συσπήρωση το Γιάννη τον Γιουλάνη, τον γιατρό. Είναι, αφήστε μισό λεπτάκι. Είναι πάλι άποψή μας ότι η κύριε, λίγο ησυχία. Κιουλάνης. Ο ίδιος που είχε προταθεί και στον ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Είναι απόλυτη πίστη μας και πεποίθησή μας ότι χωρίς να χαλάει τις εσωτερικές τις ισορροπίες η συμπολίτευση μπορεί να υπαναχωρήσει και να αφαιρέσει ένα λαϊκό μέλος προκειμένου να δείξει ότι η δημοκρατικότητα σε συνέστημα και σε αίσθημα και σε ευθύνη και η αρχή της συλλογικότητας μπορεί να πριτανεύσει έστω την τελευταία στιγμή. Αποτελεί εδώ πέρα κρίση όλων μας, γιατί δεν είναι λεπτομέρειες αυτές και προσωπικές, αν θέλετε, ιδιοτέλειες ή αν θέλετε υποχρεώσεις που έχουμε, είναι αν θέλουμε να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε να λέμε, ότι εκφράζουμε το συλλογικό πνεύμα αφαιρετικά και προσθετικά μέσα στα συλλογικά όργανα. Λοιπόν, η πρόταση παραμένει. Η πρόταση του Δημάρχου είναι ο κύριος Κυρούδης. Κυρούδης. Ο κύριος Κακαϊδής. Ο κύριος Τζαμτζής και η κυρία Παντελέων. Εκπρόσωπος εργαζομένων είναι η κυρία Στασινοπούλου Βίκη. Εκπρόσωπος των γονέων είναι ο κύριος Βούλγαρης Γιώργος. Και εκπρόσωπος των καπί είναι ο κύριος Γιουγιουρλάν, η κυρία Γιουγιουρλάν Βιολέτα το 17, η κυρία Σεμιακάκη Παρασκευή το 18 και η κυρία και εκπρόσωπος του 5ου καπί για το 19. Δεν έχω νούμερο. Άρα λοιπόν έχουμε. Ο κύριος Κυρούδης, ο κύριος Κακαϊδής, ο κύριος Τζαμτζής. Η κυρία Παντελέων. Η κυρία Παντελέων και η κυρία, κυρία Παντελέων και άλλο ένα όνομα. Τέσσερα. Η κυρία Στασινοπούλου εκ μέρους των εργαζομένων. Αλλά αυτά δεν ψηφίζονται. Αυτά δεν είναι. Άρα ψηφίζουμε τα τέσσερα ονόματα. Ο κύριος Κυρούδης, κύριε Κουτελάκη, να επαναλάβω. Ο κύριος Κυρούδης, ο κύριος Κακαϊδής, ο κύριος Τζαμτζής και η κυρία Παντελέων. Και ο κύριος Κιουλάνης είναι η πρόταση του κυρίου Βρετού. Ο κύριος Κούπας έχει το λόγο. Τι θα κάνει τώρα, θα κάνει μαναχία τώρα. Φίλε κύριε Βρετέ, και τη λέξη φίλε την εννοώ. Λέω φίλε κύριε Βρετέ, και τη λέξη φίλε εγώ την εννοώ. Ζητάτε την ψήφο μας για τον κύριο Κιουλάνη. Κιουλάνη, τον γνωρίζω καλά. Είναι πραγματικά εξαιρετικό μέλος της τοπικής κοινωνίας και είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ και όλα αυτά που είπατε είναι πολύ ωραία περί δημοκρατικότητας και συμφωνώ. Καλά εσύ. Μια ζωή μαλάκα, φτάσε ένα τέλος πάλι. Εντάξει, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην διακομωδούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Πολιτικά και θέλω να με ακούσετε, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ λοιπόν σε όλα αυτά που είπατε, κύριε Βρετέ. Έχω να σας κάνω μια απλή ερώτηση όμως. Τόσα χρόνια ήμασταν από εκεί. Γνωριζόμαστε καλά, πολιτικά εδώ λέω. Σαν άνθρωποι αγαπιόμαστε και εκτιμούμε αμοιβαία ένας τον άλλον. Γιατί όταν μέλη της δικής μας παράταξης, ο κύριος Δημάκης, ο κύριος Καραμουσαλής, η κυρία Νάνου,
ήταν υποψήφιοι για κάποιες θεσούλες. Δεν ψηφίσατε ποτέ. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, κύριε Βρετέ. Μπας περιπτώσει, ξέρετε, υπάρχει μια παροιμία που λέει όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι, έτσι. Εσύ και πάνω εκεί που κατουράς και πλέσεις και το στόμα σου με αυτό. Κύριε Βρετέ, παρακαλώ. Λοιπόν, προχωράμε. Κύριοι, ηρεμήστε και θα σας πάρω παγωτό στο τέλος εγώ. Λοιπόν, ηρεμήστε. Λοιπόν, από το κύριο, από τη συμπολίτευση... Να βάζετε λίγο περιορισμό στις φράσεις και στα ρήματα που χρησιμοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, κυρία Φιλόλογος. Παρακαλώ, κυρία Φιλόλογος. Έχετε, το είπα πριν από λίγο, υπάρχει διακομόδηση και αυτό δεν μας θυμά. Το είπα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Λίγο ησυχία, ολοκληρώνουμε. Η πρόταση του Δημάρχου είναι ο κύριος Κυρούδης, ο κύριος Κακαϊδής, ο κύριος Τζαμτζής και η κυρία Παντελέων. Από τη συμπολίτευση υπάρχει έστω και ένας δημοτικός σύμβουλος που διαφωνεί? Όχι. Άρα λοιπόν η συμπολίτευση ομόφωνα ψηφίζει αυτούς τους τέσσερις δημοτικούς συμβούλους. Από την αντιπολίτευση ο κύριος Κουτελάκης. Παρακαλώ. Να πω καταρχήν τι ψηφίζουμε για να γίνει και η ψηφοφορία. Ναι, ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τον κύριο Κακαϊδή. Τρεις δεν είναι. Τέσσερις. Από εσάς, από εσάς. Κυρούδης, Κακαϊδής, ο κύριος Τζαμτζής. Μάλιστα. Και η κυρία Παντελέων. Λοιπόν, ψηφίζουμε τον κύριο Κακαϊδή, την κυρία Παντελέων και τον κύριο Τζαμτζή. Και ψηφίζουμε και τον κύριο Κιουλιάνη. Επιστρέφω... Στη θέση του κυρίου Κυρούδη, λοιπόν, ναι. Τον κύριο Κιουλιάνη. Μάλιστα. Ωραία. Επιτρέψτε να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Μισό δευτερόλεπτο. Βλέπετε ότι ως παράταξη και τους τακτικούς όπως και εσείς αλλά και στα λαϊκά μέλη και δεν προτείνουμε αλλά ταυτόχρονα δεν απέχουμε και ψηφίζουμε. Αυτό το κάνουμε για ένα λόγο. Γιατί ανεξαρτήτως αν είναι σωστό ή λάθος που μπορεί από αυτή τη θέση να πω ότι είναι λάθος, θέλουμε να είμαστε σε ευθεία συνέπεια με αυτό που κάναμε όταν ήμασταν Δημοτική Αρχή. Γιατί και εμείς αυτό κάνουμε. Δεν ακούγαμε την αντιπολίτευση. Και βάζαμε τέσσερις, ας πούμε, δικούς μας. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Κούπα. Με αυτή την έννοια δέχομαι αυτό που και εμείς κάναμε να το κάνει σήμερα ο Δήμαρχος. Και θέλω να είμαι συνεπής με αυτό που κάναμε τότε και όχι το τώρα. Γι' αυτό και ψηφίζουμε και θα ψηφίζουμε κάθε φορά είστε πράγματα συνεπής, που κύριε εμείς... Βιτελάκη, για πρώτη φορά συμφωνείτε με τον κύριο Κούπα. Κύριε Βιτελάκη, είστε συνεπείς στην παροιμία του κύριου Κούπα. Εγώ κυρία, ήθελα να το να πω όμως κάτι ο εγώ. Κύριος Καστόρης να πει. Ναι. Ναι. Να πω εγώ όμως μια κουβέντα. Ναι, ναι. Ότι κάποια στιγμή, το? Κάποια στιγμή... Μισό λεπτό. Το 98 κάποια στιγμή... Μετά η πρώτη χρονιά δεν το έκανες. Το έκανε το 2-2 όπως το 2-6. Σαν αντίληψη θέλω να πω ότι η συμπολίτευση το 1998-99 στην πρώτη θητεία δεν το έκανε αυτό. Αποδέχτηκε και προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μετά γίναμε κατεστημένοι. Σωστό. Η κυρία Τσαμασίου τοποθετήθηκε. Και στο Προεδρείο. Ο κύριος Καστόρης ναι. Κάτι θέλει να προσθέσει. Να πω και να στο Προεδρείο και... Να πω και εγώ κάτι. Νομίζω όμως ότι αυτό που λέμε τώρα διαφωνώ και με τον κύριο Κουνταλάκη και με τον κύριο Δήμαρχο. Δηλαδή το ότι λέει ο κύριος Κουνταλάκης επειδή το κάναμε. Αποδεχόμαστε να το κάνει και ο Δήμαρχος. Καλό είναι να πούμε ότι και εκείνο ήταν λάθος και αυτό είναι λάθος. Γιατί είπε, υπάρχουν, άνθρωποι οποίοι είναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοί. Αυτό και ήθελα να πω και κάτι. Εγώ, ας πούμε, στην πρωτοβάθμια είχα μια πάρα πολύ κακή εμπειρία για την οποία θα καταθέσω και στο πρωτόκολλο ένα κείμενο με διάφορα πράγματα η οποία δεν μπορούσε καν να συνεδριάσει. Και αυτό γιατί βάζουμε τους δικούς μας. Και δεν το λέω τώρα για τον Δήμαρχο και για μας παλιότερα. Επειδή βάζουμε συνέχεια τους δικούς μας, δεν μπορούσε η Επιτροπή να συνεδριάσει. Με άπειρα προβλήματα να μένουν σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να αλλάξει, παιδιά. Αυτό κάποτε πρέπει να αλλάξει. Εντάξει. Παντώ, εσείς τι ψηφίζετε? Κιουλάνη μόνο. Μόνο Κιουλάνη. Φαντάζομαι, κύριε Βρετέ, το ίδιο, κύριε Φραγκούλη. Με μισό λεπτό μια διευκρίνηση. Πρώτον, ναι.
μέσα στους ασθεϊσμούς. Να είστε όμως πολύ σύντομος. Απόλυτα σύντομος. Παρακαλώ. Μην εκλαμβάνονται οι ασθεϊσμοί ότι λέγονται προσβλητικά. Ούτε καν καταγράφονται. Μέσα στην οικειότητα που υπάρχει με κάποιους ανθρώπους λέγονται κάποια πράγματα. Σωστά. Από εκεί και πέρα εδώ πολιτικά είναι τα ζητήματα και πολιτικά προσπαθούμε να πει ο καθένας την άποψή του. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πριτανεύει η έκφραση και η εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ναι. Από εκεί και πέρα θα κριθούν τα πάντα και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων και οι άνθρωποι που προτείνουμε και όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα μην επαναλαμβάνουμε πάντως λάθη του παρελθόντος με όσα επιχειρήματα και αν μας δίνουν αυτά τα λάθη. Okay. Αναπληρωματικά μέλη, ο κύριος Δήμαρχος. Κυρία Χαραλαπίδου, κυρία Τσατσαρονάκη, κύριο Στακιάς και κυρία Ρόκου. Ναι, ένα λεπτάκι. Κύριος Πανταζής, στο προηγούμενο τι ψήφισε? Την τετράδα. Την πρόταση του Δημάρχου δηλαδή. Ο κύριος Γρηγοράκης, την πρόταση του Δημάρχου. Άρα έχουμε... Την ανέφερα. Ήρθε μετά. Κυρία Καριοφίλη, μπήκατε την ώρα που γινόταν η ψηφοφορία. Η πρόταση του Δημάρχου για τα αναπληρωματικά μέλη είναι ο κύριος Κυρούδης. Κύριε, παρακαλώ. Όχι αναπληρωματικά. Για τα λαϊκά μέλη. Για τα λαϊκά μέλη. Είναι ο κύριος Κυρούδης, ο κύριος Κακαϊδής, ο κύριος Τζαμτζής και η κυρία Παντελέων. Συμφωνείτε? Συμφωνεί και η κυρία Καριοφίλη, η οποία μπήκε προς το τέλος πριν περατωθεί. Λοιπόν, Χαραλαμπίδου, πάμε στα αναπληρωματικά. Χαραλαμπίδου, Τσατσαρονάκη, Στακιάς και Ρόκου. Στακιάς και Ρόπα. Ρόκου. 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 Ρόπα συνάδελφος. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος από τη συμπολίτευση προτείνει την κυρία Χαραλαμπίδου, την κυρία Τσατσαρονάκη, την κυρία Ρόκου και τον κύριο Στακιά. Είναι κάποιος από τη συμπολίτευση που έχει άλλη γνώμη? Όχι. Ψηφίζονται ομόφωνα από το χώρο της συμπολίτευσης. Κύριε Κουτελάκη, έχετε αντίρρηση και από την παράταξη του κυρίου Κουτελάκη. Κύριε Πάντο, δεν έχετε αντίρρηση. Εσείς κύριε Βρετέ, απέχετε το ίδιο και ο κύριος Φραγκούλης, να υποθέσω? Δεν άκουσα. Όχι, θα πρέπει να το λέτε σε κάθε ψηφοφορία. Δεν μπορώ να το μαντέψω αυτό το πράγμα. Μπορεί να σας ήρθε επιφώτιση τώρα. Άρα λοιπόν απέχετε. Ο κύριος Φραγκούλης και ο κύριος Φραγκούλης και ο κύριος Βρετός απέχουν, αυτοί οι δύο κύριοι. Οι άλλοι ψηφίσαν ομόφωνα. Πάμε αναπληρωματικά, κύριε Δήμαρχε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Α, πάμε αναπληρωματικά. Άρα λοιπόν τελείωσε και αυτό το νομικό πρόσωπο. Το τέταρτο τώρα. Το τέταρτο αφορά την εκλογή μελών της ενιαίας σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου της Νέας Μήνης. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Δεν ακούγεται ο Δήμαρχος, παιδιά. Δεν ακούγεται. Πρόεδρος ο κύριος Χιούτας, αντιπρόεδρος ο κύριος Περαθωράκης, μέλος ο κύριος Δημάκης και ο κύριος Τερζόπουλος. Ο κύριος Χιούτας είναι πρόεδρος. Ο κύριος Περαθωράκης. Περαθωράκης. Ο κύριος Δημάκης και ο κύριος Τερζόπουλος. Και μέλη είναι δύο ακόμα από την αντιπολίτευση. Άλλος. Η κυρία Κουτετέ, κύριε Πάντο. Για την πρωτοβάθμια. Για την πρωτοβάθμια. Ο κύριος Πανταζής. Ο κύριος Πανταζής. Ο κύριος Κιουλάρης δεν είναι. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε 6 προτινόμενους. 4 από την συμπολίτευση, ο κύριος Σιούτας, ο οποίος προτείνεται και για πρόεδρος. Περαθωράκης Νικήτας, αντιπρόεδρος. Κύριος Δημάκης ο Γιάννης και ο κύριος Τερζόπουλος. Και η κυρία Κουτετέ από την αντιπολίτευση, ο κύριος Πανταζής. Υπάρχει σε αυτή την αίθουσα κάποιος ο οποίος διαφωνεί? Άρα λοιπόν ομόφωνα οι 6 δημοτικοί σύμβουλοι. Τι είπατε? Σαν ιερέας το λέω. Ναι, σε αυτή την αίθουσα. Σε άλλη αίθουσα θα ρωτήσω. Έλα, ρε Παναγιώτη, τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Αναπληρωματικά. Αναπληρωματικά. Ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Γιατζίδης και ο κύριος Κονιδάρης. Ο κύριος Αθανασίου, δύο άτομα. Γιατζίδης και ο κύριος Κονιδάρης, από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Καστόρης. Δύο άτομα, κύριε Δήμαρχε. Μου στέλνετε, κύριε Γρηγοράκη. Έχει κάποιος αντίρρηση για τον κύριο Γρηγοράκη από την αντιπολίτευση? Όχι.
Καστόρης Γρηγοράκης, Αθανασίου Γιατζίδης Κονιδάρης. Υπάρχει αντίρρηση για τα ονόματα αυτά. Ομόφωνα ψηφίζονται καλορίζικοι. Πάμε λαϊκά μέλη. Λαϊκά μέλη τώρα. Από την πλευρά της συμπολίτευσης. Κυρία Τζινούδη, κυρία Ξηρογιάννη, η κυρία Μπουσμπουρσούλη Παγώνα, ο κύριος Παπαλεξάνδρου Ηλίας, ο κύριος Στακιάς Κωνσταντίνος και ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Λοιπόν, Τζινούδη, Ξηρογιάννη, Μπουρουνσούζη. Παγώνα, Μπουρουνσούζη, κύριος Παπαλεξάνδρου Ηλίας, Παπαλεξάνδρου, και ο κύριος Στακιάς, ο κύριος Οικονόμου. Παπαλεξάνδρου Ηλίας, ο κύριος Στακιάς, και ο Οικονόμου. Και ο κύριος Οικονόμου. Τα έχω εγώ γιατί τα γράψει και στο. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση, πες. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για τα ονόματα. Μισό λεπτάκι. Έχετε κάποια πρόταση, κύριε Βρετέ? Κι εγώ. Παρακαλώ, πέστε με. Μια πρόταση λαϊκή συσπήρωση για να έτσι να έχει και ακουστική καλή στον κύριο Συρίγο. Η ζωή Παπασπυροπούλου, όχι ο Κιουλάνης τώρα εδώ, η ζωή Παπασπυροπούλου του Γεωργίου, επιστήμον και αυτή, έτσι, φοιτήτρια του χημικού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή. Από την πλευρά μου θα προτείνω ως λαϊκά μέλη τον κύριο Γρηγόρη Μαρινάκη, τον κύριο Παντελή Βιτοράτο και την κυρίνα Μαρίνα Δεκούλου. Τον κύριο Βιτοράτο είπατε? Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, από την πλευρά της συμπολίτευσης, ο κύριος Δήμαρχος πρότεινε τα εξής λαϊκά μέλη: την κυρία Τζινούδη, την κυρία Ξηρογιάννη, την κυρία Μπουρουνσούζη, τον κύριο Παπαλεξάνδρου, τον κύριο Στακιά και τον κύριο Οικονόμου. Έχετε καμία αντίρρηση? Εσείς, κύριε Κουτελάκη, έχετε καμία αντίρρηση για τα ονόματα αυτά? Άρα λοιπόν προτείνετε τις δύο προτάσεις συγχωνευμένες σε μία. Δηλαδή την κυρία Παπασπυροπούλου, τον κύριο Βιτοράτο και τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δεκούλου. Αυτό ισχύει για όλη και την κυρία Δεκούλου. Ναι. Ισχύει για όλη την παράταξη και για όλους σας, κύριε, και εσείς, κύριε Πάντο. Όλους. Άρα λοιπόν όλοι της αντιπολίτευσης, οι συνάδελφοι ψηφίζουν την κυρία Παπασπυροπούλου, τον κύριο Βιτοράτο, τον κύριο Μαρινάκη και την κυρία Δεκούλου. Πάμε τώρα. Ποιο? Αναπληρωματικά μέλη. Ο κύριος Αβαγιανός, ο κύριος Κατσάς, ο κύριος Πράπας, ο κύριος Αργυρόπουλος. Λίγο ησυχία, κύριε. Δεν μπορώ να ακούσετε. Κύριε αντιδήμαρχε, λίγο ησυχία. Κύριος Αβαγιανός, ο κύριος Καλτσάς, ο κύριος Πράπας, ο κύριος Αργυρόπουλος, η κυρία Μαυροϊδάκου και ο κύριος Δερβένης. Τι θα κάνετε, Παναγιώτη, αυτά γράφω εγώ, Υπάρχει κάποια αντίρρηση από τη συμπολίτευση για τον κύριο Αβαγιανό, τον κύριο Σκαλτσά, τον κύριο Πράπα, τον κύριο Αργυρόπουλο, την κυρία Μαυροϊδάκου και τον κύριο Δερβένη? Όχι. Ομόφωνα η συμπολίτευση ψηφίζει τα 5 αναπληρωματικά λαϊκά. Από εδώ υπάρχει κάποια πρόταση? Όχι. Εγώ απέχω στα άλλα. Απέχετε από την ψηφοφορία αυτή. Άρα λοιπόν ο κύριος Φραγκούλης και ο κύριος Βρετός απέχουν, όλοι οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι ομόφωνα τα 5 λαϊκά αυτά μέλη. Αλλά πληρωματικά. Πάμε στο πέμπτο. Περατώθηκε και η πρωτοβάθμια και πάμε τώρα στην δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Από τη μεριά μας, πρόεδρος ο κύριος Ζαβός, αντιπρόεδρος η κυρία Γαρανοπούλου, μέλος η κυρία Αναγνωστοπούλου και μέλος ο κύριος Γιατζίδης Παναγιώτης. 4 μέλη. Ζαβός, Γαλανοπούλου, Αναγνωστοπούλου, Γιατζίδης Παναγιώτης. Είναι 2 από την αντιπολίτευση. Κυρία Κασίμη. Ένα μέλος είναι και άλλο ένα. Άλλο ένα, κύριε Πάντο. Τον κύριο Βρετό.
Τον κύριο Βρετό. Βρετό. Ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε 6 ονόματα, ενιαία πρόταση. Πρόεδρος ο κύριος Ζαβός, αντιπρόεδρος η κυρία Καλανοπούλου, η κυρία Αναγνωστοπούλου, ο κύριος Γιατζίδης, η κυρία Κασίμη και ο κύριος Βλετός. Υπάρχει κάποια αντίρρηση από κάποιον? Εγκρίνονται εμόφωνα και ψηφίζονται. Αναπληρωματικά. Αναπληρωματικά με. Ο κύριος Δημάκης, ο κύριος Συρίγος, ο κυρία Αναπληρωματικά. Ο κύριος Δημάκης, ο κύριος Συρίγος, η κυρία Δελιγιάννη και δύο από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Πανταζής. Κύριος Πανταζής. Άρα αναπληρωματικά μέλη, να ανακεφαλαιώσουμε, είναι ο κύριος Δημάκης, ο κύριος Συρίγος και η κυρία Δελιγιάννη από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση ο κύριος Πάγκαλης και ο κύριος Πανταζής. Εγκρίνονται ομόφωνα? Βεβαίως. Ομόφωνα και οι 5 δημοτικοί σύμβουλοι. Και προχωράμε τώρα στα λαϊκά μέλη. Λαϊκά μέλη. Ο κύριος Ρήτας Νίκος, ο κύριος Σουλιώτης Γιώργος, ο κύριος Πράπας Ευστάθιος, ο κύριος Πλατανιώτης Πέτρος και ο κύριος Τόγκας Γιάννης. Συγγνώμη, αυτά έχω κάνει να τα γράφω. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα γράφω εγώ, έλα. Τι θέλετε να σας πω? Για το. Λοιπόν, τα λαϊκά μέλη... Πάμε, τα πάμε. Κάτω, εκεί. Εδώ. Εδώ. Α, εδώ, εδώ, ναι. Λαϊκά μέλη. Ο κύριος Ρήτας Νίκος. Ο κύριος Σουλιώτης Γιώργος. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Ο έλα. Κύριος Πράπας Ευστάθιος. Ο κύριος Πλατανιώτης Πέτρος. Και ο κύριος Τόγκας Ιωάννης. Υπάρχει αντίρρηση? Υπάρχει αντίρρηση. Μια πρόταση από εσάς. Ναι, ναι. Και η λαϊκή συσπήρωση, όλες αυτές τις προτάσεις που κάνουμε, τις κάνουμε εν γνώση μας ότι δεν θα εκλεγούμε. Μάλιστα. Πριν όμως θέλουμε να δηλώσουμε την διάθεσή μας για συμμετοχή και προσφορά με τις δυνατότητες που έχουμε και τις δυνάμεις που έχουμε στα όργανα του Δήμου. Αυτός είναι ο σκοπός. Μάλιστα. Των προτάσεών. Μάλιστα. Μας. Μάλιστα. Και έτσι ξέρουμε την αντίληψη που επικρατεί και δεν είναι τώρα, okay. Μάθω μετά από 10 χρόνια. Πέστε την πρότασή σας. Είναι ο Ζήσης Κιτσούλης. Ζήσης Κιτσούλης. 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 Από τη συμπολίτευση υπάρχει κάποια αντίρρηση για αυτά τα 5 ονόματα του κυρίου Δημάρχου? Υπάρχει και άλλη πρόταση? Ναι, πέστε κύριε Πανταζή. Την κυρία Θεόνη Αλεξοπούλου για λαϊκό μέλος. Την κυρία Θεόνη Αλεξοπούλου. Λοιπόν, από τη συμπολίτευση υπάρχει κάποια... Κυρία Καλανοπούλου. Κύριοι. Άμα δεν σου μιλάμε, τέλειωσε. Από τη συμπολίτευση υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Ομόφωνα λοιπόν τα 5 ονόματα που ανακοινώσαμε στα λαϊκά μέλη. Από την αντιπολίτευση, κύριε Πουτελάκη. Την κυρία Αλεξοπούλου. Τον κύριο Κιτσούλη. Τον κύριο Πράπα. Τον κύριο Πλατανιώτη. Πλατανιώτη και τον κύριο Τόγκα. Πάμε τώρα αναπληρωματικά. Λοιπόν, αναπληρωματικά. Εσείς κύριε Πάντο ψηφίζετε αυτή την πρόταση? Τον κύριο Κιτσούλη μόνο. Μόνο τον κύριο Κιτσούλη. Ο κύριος Πάντος, φαντάζομαι, και η κυρία Τσαμασίρου και η κυρία Βαμβουρέλη ψηφίζουν τον κύριο Κιτσούλη, όπως και ο κύριος Βρετός φαντάζομαι. Και ο κύριος Φραγκούλης. Ο κύριος Πανταζής. Κύριε Τσιάπη, ψηφίζω και την πρόταση του κυρίου Πανταζίου, έτσι, και το λαϊκό. Άρα λοιπόν θέλετε και την κυρία Θεόνη. Κιτσούλης και Θεόνη. Και ό,τι λέγεται. Τα... Ωραία. Κύριε Πανταζή. Τι ψηφίζετε? Την πρότασή σας ή κάτι άλλο? Μαζί το ίδιο είναι. Ζήσης Κιτσούλης και Θεόνη Αλεξοπούλου. Αυτά τα δύο ονόματα. Εσείς κύριε Γρηγοράκη. Την πρόταση του Δημάρχου κύριος Γρηγοράκης.
Μία διόρθωση. Αναπληρωματικά. Το ίδιο και εμείς. Ο κύριος Αγγέλου, το ίδιο. Πρώτα... Ναι, ναι. Το... Και ο κύριος Πάντος το ίδιο με την πρόταση του κυρίου Πανταζή. Κύριε, λίγο ησυχία. Διόρθωση. Λίγο ησυχία. Το ξέρω. Όσοι κύριοι θέλουν να μιλήσουν, να καπνίσουν ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο, μπορούν να περάσουν και έξω. Και να μείνουν όσοι ενδιαφέρονται. Λίγο ησυχία. Πάμε για αναπληρωματικά. Αναπληρωματικά. Ο κύριος Αγγέλου, η κυρία Αγγέλου Ασπασία, ο κύριος Μιχαλακόπουλος Κωνσταντίνος, ο κύριος Παπαλεξάνδρου Ηλίας και ο κύριος Θερζόπουλος Θεόδωρος. Η κυρία Αγγέλου, ο κύριος Μιχαλακόπουλος, Αγγέλου Ασπασία. Αναπληρωματικά λαϊκά. Αγγέλου Ασπασία, Μιχαλακόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαλεξάνδρου Ηλίας και Τερζόπουλος Θεόδωρος. Από τη συμπολίτευση έχουμε κάποια... Όχι, ψηφίζονται ομόφωνα και οι τέσσερις. Εσείς κύριε Κουτελάκη. Δεν έχετε πρόβλημα. Κύριε Βρετέ, απέχετε. Όπως και ο κύριος Φραγκούλης. Εσείς παιδιά, πάντο, ο κύριος Πάντος. Εσείς. Στις προηγούμενες ψηφίζατε ok πάντως, για να βοηθήσω. Άρα το ίδιο. Το τελευταίο όνομα. Το τελευταίο όνομα είναι Τερζόπουλος Θεόδωρος. Λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε, εκτός του κυρίου Βρετού και του κυρίου Φραγκούλη, όλοι οι άλλοι ψηφίζουν και τους τέσσερις. Ολοκληρώθηκε και το πέμπτο θέμα. Και περνάμε στο έκτο θέμα που είναι τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, αν δεν παρακολουθείτε εδώ δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε. Λοιπόν, ως από έδρας θέλω να κάνω μια... προστίκη στον κωδικό 35669900 που είναι... Ορίστε. Στο έκτο θέμα είμαστε. Αναμόρφωση, γάμα αναμόρφωση του υπολογισμού. Στο 6. Στον κωδικό 35669900 που είναι προμήθεια χημικού υλικού απολυμάνσης υδάτων λιμνών και συντριβανιών μειώνεται κατά 500 ευρώ. Και γίνεται, ήταν 25, γίνεται 24.500. Επίσης... στον κωδικό αριθμό 00412400020 απόδοση κράτησης υπέρ της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών προσθέτουμε 5.000. Είναι καινούρια κράτηση στα εντάλματα 0,006%. Και επίσης αυτή είναι δημιουργία εσόδων, έτσι. Δημιουργία εξόδων είναι στον κωδικό 00672600003. Παρακράτηση υπέρ φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτσι. Εδώ μας κρατάνε από όλους τους Δήμους 58.000 το μήνα. Αναλογικά σε εμάς είναι 1.074,60 το μήνα για το πάρκο του Τρίτσι. Επειδή δεν είναι ολόκληρος ο χρόνος, είναι 10.746. Υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε κύριοι. Τοποθετήσεις. Έλα. Άρα εγκρίνεται ομόφωνα, φαντάζομαι. Πάμε, έλα. Το αριθμό 6 εγκρίνεται ομόφωνα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Πώς όχι, ρώτησα. Μα ρώτησα, υπάρχουν ερωτήσεις, δεν μίλησε κανείς. Τοποθετήσεις, δεν μίλησε κανένας και τι να κάνω μετά εγώ. Πέστε μου, τι θέλετε. Ερώτηση θέλετε. Είστε κατά. Άρα λοιπόν, έχετε καμία. Όχι. Λευκό. Άρα λοιπόν. Κατά πλειοψηφία. Η συμπολίτευση ψηφίζει υπέρ, κατά ψηφίζει η μείζον αντιπολίτευση, ο κύριος Βρετός, ο κύριος Φραγκούλης, ο κύριος Πανταζής, με λευκό ο κύριος Πάντος, η κυρία Βαμβουρέλη και η κυρία Τσαμασίρου, εσείς κύριε Γρηγοράκη, ναι, και ο κύριος Καταληφός, ναι, είναι όλη η παράταξη, ναι, λευκό η παράταξη του κυρίου Πάντου, οκ. Okay. Και ψηφίζουν όλοι.
Λευκό μόνο η παράταξη του Πάτη. Έλα ρε Παναγιώτη, γιατί τώρα κάνεις τώρα. Με ρωτάει ο Φώτης. Σε ρωτάει άστο, μετά, τέλος. Λοιπόν, υπαρίθμουν 7. Έγκριση δεύτερης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του νομικού προσώπου πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός του Δήμου Νέας Μήνης. Εάν δεν σταματήσετε όμως, πώς θα ακούσετε ρε παιδιά? Πρέπει να την αυγώ με τον τηλεγό. Τι να κάνω? Τι να κάνω, θύριο δαμαστής να γίνω? Πρέπει να σταματήσουν. Λοιπόν, θέμα 7. Έγκριση δεύτερης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του νομικού προσώπου πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός του Δήμου της Νέας Μήνης. Υπάρχουν ερωτήσεις? Υπάρχουν τοποθετήσεις? Ψηφίζουμε ομόφωνα? Όχι. Κατά ποιοι? Λοιπόν, άρα όπως και το προηγούμενο, κύριε Αναγνωστόπουλε, στο νούμερο 7, η συμπολίτευση ψηφίζει ναι, την εισήγηση. Αρνητικά ψηφίζει η παράταξη του κυρίου Κουτελάκη, ο κύριος Βρετός, λευκό ο κύριος Βρετός, πολιτιστικός. Εσείς, κατά ο κύριος Φραγκούλης, ο κύριος Πανταζής κατά, ο κύριος Πανταζής κατά, λευκό ο κύριος Πάντος, ο κύριος Καταληφός, η κυρία Τσαμασίου, η κυρία Βαμβουρέλη και ο κύριος Βρετός, ο κύριος Γρηγοράκης. Ναι. Ναι, την εισήγηση. Άρα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το θέμα 7. Πάμε στο θέμα 8. Θα δώσουμε το λόγο. Στο θέμα 8, λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου β' ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφε, είναι το νεοκλασικό που υπάρχει στη Μπλαστήρα και Φιλαδελφία. Είναι η ακροβάτισσα που είχαμε παλιά. Είναι ένα νεοκλασικό το οποίο ανήκει σε κάποια κυρία Χατζη Δημητρίου. Έχει και το διπλανό νεοκλασικό. Έχει πάρει άδεια, επειδή έχει μία κόρη που είναι νηπιαγωγός, έχει πάρει άδεια για να γίνει νηπιαγωγείο. Έχει τα σχέδια. Έχει πάρει την άδεια από την Περιοδομία. Η άδεια, από ό,τι με ενημέρωσε, ισχύει μέχρι το 2020. Ισχύει μέχρι το 2020 η άδειά τη, από ό,τι με ενημέρωση λέω και πάλι. Απλώς να κάνω μία παρατήρηση εδώ. Στο εισηγητικό λέει ότι στο ακίνητο αυτό έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση ως διατηρητήριο. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν έχει γίνει αποκατάσταση, έτσι. Απλώς έχει πάρει άδεια για αποκατάσταση του διατηρητήριου. Η κυρία Χατζηδημητρίου, η οποία ενδιαφέρεται να το πουλήσει, μου είπε ότι η αντικειμενική αξία έχει 800.000. Αυτή ενδιαφέρεται για 600.000. Εγώ της είπα ότι ενδιαφερόμαστε, της είπα ότι ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να την αγοράσουμε, για να το αγοράσουμε. Συμφώνησε, άρα σημαίνει ότι αν θα δώσουμε στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών να μας κάνει μια συγκεκριμένη εκτίμηση, τότε θα ξαναβρεθώ με την κυρία Χατζη Δημητρίου για να δούμε αν συμφωνεί στο συγκεκριμένο ποσό. Της είπα ότι όποιο και να είναι αυτό το ποσό που συμφωνήσουμε, εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε cash, αλλά θα το δώσουμε σε δύο δόσεις και συμφώνησε και σε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις επί του θέματος. Εμείς θα το ξέρετε ότι αν το αγοράσουμε θα το κάνουμε παιδικό σταθμό. Με τη μορφή που είναι. Βέβαια, αφού είναι διατηρηταίο αυτό. Άλλη ερώτηση από κάποιο συνάδελφο. Τοποθέτηση, ο κύριος Κουτελάκης, τοποθέτηση. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο για την εισήγηση. Εγώ έχω μάθει να κρίνω τα θέματα κάθε φορά αυτό που έχω μπροστά μου και όχι να κρίνω γενικώς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή η πρωτοβουλία. Ποια πρωτοβουλία?
του να μπορέσουμε τα 18 διατηρητέα που έχουμε κηρύξει από το 2006 επί αντιδημαρχίας της κυρίας Τσαμασίου, αν θυμάμαι καλά, και με πρωτοβουλία της τότε Δημοτικής Αρχής να μπορέσουμε να τα αποκτήσουμε για να μην γίνω σαν την ακροβάτηση. Και όταν εννοώ να μην γίνω σαν την ακροβάτηση, να μην είναι έτσι όπως είναι. Να είναι έτσι όπως είναι το δίπλα ή έτσι όπως είναι το απέναντι. Έτσι. Όχι, να είναι αποκατεστημένα κι ας είναι μπαρ. Να είναι αποκατεστημένα κι ας είναι ό,τι θέλει, εκτός από κακόφημες λειτουργίες. Αρκεί να αναβαθμίζουν την αισθητική και πολεοδομική εικόνα και φυσιογνωμία της πόλης. Άρα η πρωτοβουλία είναι θετική, είναι σε εξαιρετικά θετική κατεύθυνση και είμαστε πλησίστοι. Τώρα, υπάρχουν ορισμένα θέματα. Έτσι όπως ο κύριος Δήμαρχος το έθεσε το θέμα, κατάλαβα ότι έχει άδεια λειτουργίας ως παιδικό σταθμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Όχι, έχει άδεια λειτουργίας. Όχι. Έχει πάρει άδεια οικοδομής. Άδεια. Άδεια οικοδομής. Έχει... Α, εντάξει, τίποτα, εντάξει. Τίποτα. Βέβαια είναι σολεστάκι. Είναι συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι έτσι η άδεια δοσμένη που να πληρεί τις προϋποθέσεις για την άδεια ενός παιδικού σταθμού. Δηλαδή έχει δώσει στο Πολυτεχνείο, έχει κάνει μια εξαιρετική μελέτη, έχει δώσει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένας παιδικός σταθμός και έχουν γίνει οι μελέτες σύμφωνα με το... Η άδεια χρήσης που λέτε, είναι προφανές εννοούμε δύο πράγματα, τώρα το λέω πέρα από όλους, ότι εκεί οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν παιδικό σταθμό και δεύτερον ότι έχει καταθέσει μια μελέτη στο Υπουργείο Πολιτισμού, φαντάζομαι, το οποίο είναι και το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Διατηρητέου για να εγκριθεί η μετατροπή του σε παιδικό σταθμό. Θα έχει αξία. Είμαστε θετικοί στο θέμα, δεν το συζητάμε. Θα έχει αξία να αποτυπώσουμε αυτή τη μελέτη και σε χρήμα. Όποιο και αν είναι αυτό, προς πληροφόρηση το λέω και προς προετοιμασία μας, δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την διαδικασία απόκτησης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε ένα στο μυαλό μας το ποσό που είπε περίπου ο κύριος Δήμαρχος, εγώ όποιο και να ήταν θα το ψήφιζα, έτσι, όποιο μας επιτρέπει ο νόμος θα το ψήφιζα, και ταυτόχρονα έχουμε και ένα δεύτερο πράγμα που θα ακολουθήσει, που είναι η αποκατάσταση του διατηρητέου προκειμένου να μετατραπεί σε παιδικό σταθμό. Επειδή εδόθη άδεια και επειδή υπάρχει μια μελέτη, αυτή η μελέτη προφανώς κοστολογείται. Ή αν δεν έχει κοστολογηθεί, έχει αξία να την κοστολογήσουν. Για να έχουμε μια εικόνα, όχι για να αλλάξουμε θέση, απλώς για να προετοιμαστούμε και στον επόμενο ή και σε αυτό τον προϋπολογισμό, να εντάξουμε και χρήματα, αν θα το κάνουμε από ίδιους πόρους, να εντάξουμε και χρήματα για την αποκατάσταση του διατηρητέου. Να θυμίσω για την ιστορία και τελειώνω με αυτό, στο σώμα ότι και κατά το παρελθόν, αρκετά πρέπει να ήταν γύρω στο 2008, αν δεν κάνω λάθος, σας με διορθώσει ο Δήμαρχος, μαζί με τον Δήμαρχο, είχαμε επιχειρήσει τότε να μιλήσουμε με την κυρία και να μας δώσει, να αγοράσουμε το ακίνητο. Εκείνη την ώρα δεν ήταν έτοιμη και όριμη να το πουλήσει. Είχε κάποιες άλλες σκέψεις, τον νίκιαζε, εμείς θέλαμε μια μακροχρόνια, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν το πουλούσε. Μίστος ήθελε κάτι για την κόρη της, να την προσλάβουμε κτλ. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τότε ήταν και εποχές μπερεκετιών, ας πούμε. Καλά λέει ο κ. Σκούπας αυτό, συμφωνώ μαζί. Λοιπόν, δεν πολυλογώ, το θεωρώ πολύ σημαντικό, γι' αυτό μιλάω, επιβεβαιώνοντας την πολύ θετική μας θέση επ' αυτού του θέματος. Άλλος συνάδελφος, κύριος Βλετός. Να διευκρινίσω κάτι. Ναι. Ρώτησα την κυρία Χατζηδημητρίου αν έχει κάποια εκτίμηση για το κόστος αυτής της στιγμής της αναπαλαίωσης του συγκεκριμένου και μου είπε ότι με κάποιον εργολάβο που μίλησε, της είπε ότι είναι το πολύ 250 χιλιάρικα. Το πολύ 250 χιλιάρικα. Λέω τι μου είπε η κυρία, έτσι. Από εκεί και ύστερα, εμείς να θυμίσω ότι έχουμε και μια δωρεά στον τράφη που λέει η δωρεά αυτή είναι ότι τα λεφτά που θα πάρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για ανέγερση ενός παιδικού σταθμού. Άρα μπορούμε, εάν φτάσουμε στο τελειώσει αυτή η ιστορία, μπορούμε να πουλήσουμε εκείνα εκεί που υπάρχουν απάνω και τα λεφτά αυτά να τα δώσουμε. Λέω, πάντως είναι γύρω στις 250.000 από ό,τι μου είπε. Αν το μηχανικός πρέπει να το πει απ' έξω, αν έχει πει. Δεν ωραία, ο κύριος Βλετός. Ναι. Ο κύριος Βλετός έχει το λόγο.
Ναι, χωρίς να σταθώ στις λεπτομέρειες εκεί, οι οποίες και αυτές έχουν την αξία τους, εγώ προσωπικά και η Λαϊκή Συσπήρωση πιστεύω πως είναι από τις θετικές ενέργειες του Δήμου και του Δημάρχου. Άρα επικροτείται. Με την έννοια της απόκτησης και αποκτά ακόμα μια πιο μεγάλη αξία αυτή η ενέργεια, με το σκεπτικό δηλαδή, με την πολιτική να γίνει παιδικός σταθμός για να καλύψει δηλαδή και ανάγκες κοινωνικές ανάγκες του τόπου. Συνολικές της πόλης μας. Εσείς, και στην κατεύθυνση αυτή θα είμαστε. Εσείς τι λέτε, εντάξει, συμφωνείτε κι εσείς. Άρα ομόφωνα λοιπόν το θέμα 8. Περνάει ομόφωνα. Πάμε στο θέμα 9. Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 2017. Κύριος Δήμαρχος. Απλώς να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει στο μέσο του συζητητικού, λέει, η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται πρώτον από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή. Μέχρι εκεί ψηφίζουμε. Τα μέλη. Λέει ότι έχει Α και Β. Το πρώτο λέει ένα Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του και δεύτερον λέει δύο Δημοτικούς Υπαλλήλους. Αυτά έχουν γίνει με απόφαση Δημάρχου. Άρα εμείς ψηφίζουμε έναν Δημοτικό Σύμβουλο που προτείνω τον κύριο Αθανασίου και αναπληρωτή τον κύριο Τσουράκη. Δημαρχέ, Φώτης. Λοιπόν. Όχι, δεν θέλει κύριο. Έλα, πάμε. Υπάρχει κάποια αντίρρηση επί των δύο αυτών ονομάτων? Κάποια ερώτηση για το θέμα, κύριε Κουτελάκη? Όχι, εγκρίνεται ομόφωνα το θέμα νούμερο 9. Ομόφωνα.